αυτό. Κύριε Δήμαρχε, θέλω λίγο να πάμε σε ένα ευληματικό έργο για την πόλη των Χανίων. Θα τολμήσω να πω για ολόκληρη την Κρήτη. Η δημοτική αγορά των Χανίων είναι μια καρποστάλ. Δηλαδή, όταν η Κρήτη ταξιδεύει στο εξωτερικό, 4-5 είναι οι εικόνες που έτσι μεταφέρονται. Μια από αυτές είναι και η δημοτική αγορά των Χανίων. Θέλω να δούμε καταρχήν κάποιες φωτογραφίες, φωτορεαλιστικές, πώς θα είναι η εμβληματική δημοτική αγορά των Χανίων. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος πριν ξεκινήσει το έργο έλεγαν ότι δεν θα γίνει, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Να όμως που προχωρά, υπάρχουν βεβαίως οι καθυστερήσεις. Θέλω να δούμε λίγο τις φωτογραφίες και πάνω σε αυτές τις φωτογραφίες θα πατήσουμε για να μου πείτε σε ποια φάση είναι σήμερα το έργο, αν εξακολουθούν να ισχύουν τα χρονοδιαγράμματα και να βλέπουμε τις φωτογραφίες. Καταρχήν, από τις φωτορεαλιστικές αυτές φωτογραφίες, κύριε Δήμαρχε, αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα αλφα χρονικό διάστημα τα Χανιά θα αποκτήσουν ένα τεράστιο διαμάντι στην καρδιά της πόλης. Βεβαίως, εδώ ξεκινάει και η συζήτηση πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο χώρος από τους ανθρώπους που θα μπουν μέσα. Και θέλω λίγο καταρχήν να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, να συμφωνήσουμε ότι με την παράδοσή του το έργο θα είναι ένα κόσμημα, όπως αναφέρατε, υπερτοπικής σημασίας. Έχει δοθεί τεράστια προσπάθεια και επιμονή από εμάς και τις υπηρεσίες, ώστε η παρέμβαση η οποία γίνεται, κύριε Δασκαλάκη, να είναι η παρέμβαση αντάξια της σημασίας που έχει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο σημαίνει σε ποιότητα υλικών και σε ποιότητα εργασιών, αλλά και στο κομμάτι της μελέτης για την λειτουργία του. Αλλά σταθούμε λίγο στο κομμάτι το τεχνικό. Αντιμετωπίσαμε πράγματι προκλήσεις. Είναι ένα διπλό μνημείο, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Το ενετικό τείχος και πάνω σε αυτό το οικοδόμημα που είναι χαρακτηρισμένο από την εφορία νεοτέρων. Υπήρξαν λοιπόν οι δυσκολίες, ξεπεράστηκαν. Υπήρχαν όμως και άλλες πρόσθετες προκλήσεις που είχαν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό του αναδόχου σχήματος. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Πάντοτε προκύπτουν κάποιες μικρότερες αριθμίες σε σχέση με την επιμέλεια που δείχνει η ανάδοχος εταιρεία. Η εταιρεία εδώ πλέον είναι όταν ξεκινήσει η τοποθέτηση της σκεπής της δημοτικής αγοράς, που θα είναι στην ίδια λογική που ήταν η σκεπή όταν πρωτοκατασκευάστηκε αυτή η αγορά, σωστά. Είναι πιστό αντίγραφο. Ναι. Συζητάμε για την επαναφορά του μνημείου στην κατάσταση που ήταν το 1913 όταν και εγκαινιάστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Με πολύ στενή παρακολούθηση από τις υπηρεσίες και από την εφορία αρχαιοτήτων και νεωτέρων μνημείων. Και εδώ προκύπτει ένα ζητούμενο σε σχέση με τον ανάδοχο, ο οποίος πράγματι έχει δηλώσει. Μιλάμε για την Ιντρακάτ, ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην χώρα, κατασκευαστική. Θεωρώ ότι και για τη φήμη της, αλλά και για το μέγεθός της, φαίνεται και ότι θα προτάξει το συγκεκριμένο έργο. Είναι ένα πολύ μικρό έργο για τα δεδομένα της εταιρείας της Ιντρακάτ και θεωρώ ότι ο κύριος Αρανίτης, ο Τάσος Αρανίτης, αλλά και ο κύριος Εξάρχου, που είναι και ο διευθύνων, θα υπερασπιστούν δεόντως τη φήμη και το μέγεθος της Ιντρακάτ και θα παραδώσουν σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί στο δηλαδή, Δήμο Χανίων. Η παράδοση πότε είναι, κύριε Δήμαρχε? Η παράταση που έχει δοθεί με τις δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν είναι για τον Μάιο του 2025. Μάιος 2025, άρα. Και επειδή επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι το μέγεθος και η φήμη της εταιρείας είναι τέτοια που μπορεί πολύ εύκολα να προτεραιοποιήσει το συγκεκριμένο έργο, που για τα δεδομένα της δεν είναι ένα μεγάλο έργο, και με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση από τη μεριά της περιφέρειας είναι απρόσκοπτη, τουλάχιστον και δεν έχουμε κανένα λόγο να ανησυχούμε, θεωρώ ότι ιδιαίτερα ο κύριος Αρανίτης, ο αναπληρωτής διευθύνων της Ιντρακάτ, ο οποίος επιμελείται και του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με αυτά τα οποία δημοσίως έχει δεσμευτεί, θα προτάξει και θα τρέξει τις διαδικασίες του έργου και ελπίζω να μας ακούει και να δημόσια να πάρει και αυτό το μήνυμα της αγωνίας που υπάρχει. Επειδή βλέπουμε τις φωτορεαλιστικές εικόνες, θέλω για να το ξεκαθαρίσουμε και στους τηλεθεατές και κυρίως στους χανιώτες που θα το βιώνουν καθημερινά. Εφόσον η παράδοση γίνει το Μάιο του 2025, αυτό πρακτικά, κύριε Δήμαρχε, δεν σημαίνει ότι την επόμενη, τον Ιούνιο, ανοίγει η αγορά.
πρέπει να υπάρξει και το πώς θα τοποθετηθούν, πώς θα εγκατασταθούν μέσα ήδη οι επιχειρήσεις. Ήδη έχει γίνει μια σπουδαία προεργασία από υπηρεσίες, αλλά και από, από εξωτερικό σύμβουλο για να συμφωνήσουμε στο νέο κανονισμό λειτουργίας. Mm-hmm. Είναι ένας λεπτομερέστατος κανονισμός που αποτυπώνει την κατεύθυνση που θέλουμε να έχει η δημοτική αγορά στα προϊόντα. Θα είναι ο ίδιος χαρακτήρας, δηλαδή με τα ντόπια Όχι. προϊόντα θα αλλάξει. Με τα ντόπια ναι. αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια τα ντόπια ήταν μειοψηφία σε σχέση με τα ξέρετε προϊόντα. Οι Χανιώτες, και επειδή σχετίζομαι με την πόλη των Χανιών, θα σας πω ότι υπάρχει και μια παραφιλολογία ότι η νέα δημοτική αγορά θα γίνει ένα μολ, ένα εμπορικό κέντρο, που θα έχει δραστηριότητες με τα αντίστοιχα μολ που υπάρχουν στην Αθήνα ή στο Ηράκλειο. Ισχύει κάτι τέτοιο ή θα κρατήσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα και πέρα από την ενίσχυση της τοπικής αγοράς θα έχει και μια πολιτιστική έτσι δραστηριότητα. Θα υπάρχει εκεί πολιτιστική δραστηριότητα και θα υπάρξει ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα των προϊόντων και τις δραστηριότητες που θα υπάρχει εντός. Φαινόμενα με προϊόντα τουριστικά, μαζικά, εισαγωγής, τα οποία είχαν κατακλείσει την δημοτική αγορά, δεν θα υπάρχουν την επόμενη μέρα. Θα υπάρχουν τοπικά προϊόντα ή και ελληνικά προφανώς προϊόντα. Δεν μπορούμε να βάλουμε αυστηρό κριτήριο να είναι μόνο από τα Χανιά ή μόνο από την Κρήτη, αλλά ελληνικά προϊόντα, τα οποία θα προωθούν τα χαρακτηριστικά του τόπου, την ιστορία του πολιτισμού, των γεύσεων και φυσικά θα υπάρχουν και τα παραδοσιακά καταστήματα γεωρομικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως τα έχουμε γνωρίσει για πολλές δεκαετίες, τα δηλαδή οποία θα είναι, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, στη Θεσσαλονίκη όλοι γνωρίζουν την αγορά του Μοδιάνου, που έχει ας πούμε μια αντίστοιχη, δηλαδή εκεί θα μπορούσε να εγκατασταθεί η εστίαση, που θα γίνει και διασκέδαση. Ακούστε να σου πω, η αγορά Μοδιάνου, και το δηλώνω ξεκάθαρα, δεν είναι κάτι συγκρίσιμο με τη δημοτική αγορά Χανίων. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Καταρχήν σε έκταση δεν είναι η ίδια. Δεν νομίζω, απλά έχει μπει πάρα πολλές φορές στην δημόσια συζήτηση ως κάτι το οποίο μπορεί να έχει μια αναφορά, ούτε σε μέγεθος, ούτε σε κατεύθυνση, αλλά αν θέλετε και την άποψή μου, ούτε και σε σημασία μπορεί να συγκριθεί με τη δημοτική αγορά Χανίων. Εμείς θέλουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλουμε να προωθήσουμε τα χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεχή λειτουργία που θα αφορά όχι μόνο τους επισκέπτες, κύριε Δασκαλάκη, αλλά και τους Χανιώτες που παραδοσιακά συνδεόταν με το μέρος, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία σε αυτό το σημείο. Ένας τηλεθεατής ρωτάει αν λέει οι ήδη εγκατεστημένοι από την προηγούμενη πραγματικότητα καταστηματάρχες έχουν προτεραιότητα στο να επανέλθουν. Αυτό έχει συμφωνηθεί. Υπάρχει ένα εξοδικαστικό συμβασμός που είχε συναφεί μεταξύ των καταστηματαρχών που ήταν εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις προς το Δήμο. Κάποιοι από αυτούς θα συνεχίσουν την λειτουργία τους μέχρι την ολοκλήρωση του χώρου, του χρόνου που έχει οριστεί και φυσικά όλα τα υπόλοιπα θα γίνονται και αυτά, θα γίνονται μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία με ανοιχτούς δημόσιους διαγωνισμούς και προσκλήσεις. Ρωτάνε εδώ αν θα υπάρχει ωράριο λειτουργίας στη νέα πραγματικότητα της δημοτικής αγοράς. Δηλαδή θα κλείνει το βράδυ, μπορεί να είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει η πρόθεση να είναι προσβάσιμο, ακόμα και αν τα καταστήματα είναι κλειστά. Να μπορεί ο κόσμος να διέρχεται μέσα από την αγορά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας ιδιαίτερα. Και ρωτάνε, μια και λέτε για νύχτα, αν, επειδή λέει, βλέπουμε στις φωτογραφίες πώς θα είναι την ημέρα, τη νύχτα ο ανάλογος φωτισμός θα δώσει μια διαφορετική εικόνα στο σύγχρονο κέντρο της πόλης των Χανίων. Και ο φωτισμός, αλλά και η μέρημνα που θα υπάρχει, καθώς πλέον θα υπάρχουν τρία συνεργεία, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση, για τη φύλαξη, αλλά και για την καθαριότητα του χώρου, ξεχωριστά στην δημοτική αγορά, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε, έτσι όπως ακριβώς θα γίνει η δημοτική αγορά, όταν ολοκληρωθεί το κτίριο. Επαναλαμβάνω και θα πω το εξής. Πρώτον, ότι η δημοτική αγορά δεν ανήκει στους καταστηματάρχες. Ανήκει στους Χανιώτες και στον εκάστοτε και διαχειρίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Είναι μια περιουσία των Χανιωτών
και η ευθύνη μας είναι να τη διαφυλάξουμε και να την αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι το δεύτερο, τη σημασία του έργου μας ξεπερνά. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν και την αγωνία να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα γίνει το καλύτερο δυνατό και χαίρομαι που οι εργασίες προχωρούν. Καταρχήν, κλείνουμε το κομμάτι της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι μας καλύψατε.